Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κάτω από αυτό το πολύ βαρύ για όλους μας φυσικά κλίμα της τραγωδίας στα Τέμπη, συγκαλέσατε σε συνεδρίαση τη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Λάρισας. Τι ήταν αυτό που σας απασχόλησε? Μεταξύ των πολλών θεμάτων που είχαμε να συζητήσουμε και κάτω από ένα ομολογουμένως πολύ βαρύ κλίμα, όπως αυτό το κλίμα προσδιορίστηκε από μια ανίποτη τραγωδία που στοίχησε την ζωή πολλών συνανθρώπων μας, κυρίως νέων και με έναν τρόπο τραγικό. Ένα θέμα λοιπόν που τέθηκε μεταξύ των άλλων ήταν και η αξιολόγηση κάποιων συμπεριφορών μιας ελάχιστης ευτυχώς μερίδας συναδέλφων, η οποία όμως όχι απλά μας προβλημάτισε, θεωρώ ότι σε ένα βαθμό μας προσέβαλε. Με τον τρόπο που αυτοί οι συνάδελφοι εμφανίστηκαν, έκαναν κάποιες τηλεοπτικές παρουσίες με έναν τρόπο που προφανώς δεν συνάδει με το δικηγορικό λειτουργήμα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σε πολλές υποθέσεις έτσι, τέτοιας έκτασης, τόσο μεγάλες αλλά και μικρότερες υποθέσεις, έχουμε την παρουσία στα μέσα ενημέρωσης δικηγόρων, οι οποίοι εκπροσωπούν οικογένειες, έτσι, μεμονωμένους ανθρώπους. Σε αυτή την περίπτωση, τι ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε τη δική σας παρέμβαση? Τι ακριβώς δηλαδή είδατε, διαπιστώσατε? Επιτρέψτε μου να πω, δεν ήταν η παρουσία, ήταν ο τρόπος της παρουσίας, ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υπόθηκαν, όσα υπόθηκαν, ο τρόπος που υπόθηκαν. Αν θέλετε να βάλω μια χρονική σειρά, οφείλω να πω ότι έχει προηγηθεί και η συνεδρία της Ολομέλειας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Τοποθετήθηκε επί του θέματος αυτού, πέρα του γεγονότος ότι καταδίκασε τις συμπεριφορές αυτές, επιτρέψτε μου να αναδείξω και μία άλλη πτυχή των όσων αποφασίστηκαν, διότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έλαβε την απόφαση να συστήσει μία επιτροπή, στην οποία, αν θέλετε, έχω την ευθύνη να συμμετέχω και εγώ ίδιος, η οποία έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση της δυνατότητας παρέμβασης των δικηγορικών συλλόγων στην ποινική διαδικασία, κατά βάση διερευνώντας τη δυνατότητα να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πράγμα που για μένα έχει σαφή σημειολογία, αλλά και είναι και πολύ ουσιαστική. Τι ήταν αυτό λοιπόν, να πάμε στο επόμενο επίπεδο που προκάλεσε τα αντανακλαστικά μας. Είναι γεγονός ότι προκάλεσε αλγινή εντύπωση το ότι υπήρξαν συνάδελφοι οι οποίοι μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς οδύνης, που ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο να προκύψει λόγω της τραγικότητας του συμβάντος, εμφανίστηκαν και ανέπτυξαν έναν λόγο που δεν περιορίστηκε σε μια, αν θέλετε, τυπική νομική ενημέρωση, αλλά έκαναν αναλύσεις πέραν του μέτρου, συμπεριφέρθηκαν ορισμένοι εξ αυτών με έναν τρόπο που δημιούργησαν, αν θέλετε, με ένα περιβάλλον ευνοϊκό να τους χρεώσει κανείς, ότι προσπάθησαν να προβάλλουν την επαγγελματική τους ιδιότητα με ό,τι αντιλαμβάνεται ο καθένας γύρω από αυτό, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς στην έξω το δικαστικό μέρος της Λάρισας, την ώρα που η πόλη πραγματικά απενθεί, την ώρα που εκατοντάδες συμπολίτες μας σειραίων προκειμένου να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία που γίνεται και περιμένουν καρτερικά τη σειρά τους, να υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι με ένα ύφος παντελώς ασύμβατο με τις συνθήκες να αναπτύσσουν μια ρητορική η οποία ξεπερνάει τα όρια μιας τυπικής ενημέρωσης. Οφείλω λοιπόν να πω στον κόσμο, στους τηλεθεατές, ότι την δικιά μας... Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για να το κατανοήσουμε κι εμείς, γιατί για σας που όλα αυτά έπεσαν στην αντίληψή σας, γιατί ασχολείστε με μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, όλα αυτά είναι σαφή. Δηλαδή, είδατε στο λόγο τους, στη συμπεριφορά τους, στη στάση τους, να μην μένουν στα νομικά ζητήματα, αλλά να προχωρούν σε τι, σε πολιτικά? Όχι, δηλαδή... δεν εννοώ να προχωρούν σε πολιτικά. Να το θέσω στην εξής βάση. Υπάρχει ο κώδικας περί δικηγόρων και ο κώδικας διοντολογίας, ο οποίος θέτει ένα σαφές πλαίσιο πώς πρέπει να κινείται, πώς πρέπει να είναι ο δημόσιος λόγος του δικηγόρου, ναι, ειδικά όταν εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές, ναι, όταν δίνει, ναι, συνεντεύξεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ότι μέσω της διαδικασίας αυτής προσπαθεί να προβληθεί. Όταν λοιπόν η ενημέρωση... Να μαζέψει πελάτες δηλαδή. Να μαζέψει πελάτες. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Ναι. Όταν λοιπόν την επόμενη μέρα ενός τραγικού συμβάντος, όταν ακόμα
οι αρμόδιοι προσπαθούν να ταυτοποιήσουν σωρούς, όταν ακόμα οι οικογένειες ψάχνουν τους ανθρώπους τους. Υπάρχουν δικηγόροι, όταν δεν υπάρχει δικογραφία σχηματισμένη, σπέρνουν δικηγόροι. Είτε να αναφερθούν σε στοιχεία μιας δικογραφίας η οποία είναι ανύπαρκτη. Μάλιστα. Δίνοντας την εντύπωση ότι είναι ενημερωμένοι για πράγματα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να γνωρίζουν. Όταν δίνουν την εντύπωση ότι έχουν κινητοποιηθεί και έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να αναλυφθούν. Προφανώς δίνουν μια αίσθηση ότι βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από όλους τους άλλους. Πράγμα που δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον να θεωρήσει κανείς. Αλλά εδώ, εκτός των άλλων, με αυτά που περιγράφεται, φτάνουμε και σε σημεία παραπληροφόρησης. Γιατί όταν βγαίνει ένας δικηγόρος δημόσιο και μιλά για στοιχεία, δικογραφία που δεν υπάρχει, για ενδεχομένως υπεύθυνους κατηγορούμενους, δεν πληροφορεί και ορθά. Αυτό είναι αλήθεια. Θα ήθελα όμως να θέσω ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Έχω δηλώσει ότι στη στιγμή αυτή υπάρχουν όντως συνθήκες πένθους σε όλη τη χώρα. Όλοι μας βιώνουμε με θλίψη και οδύνη αυτό που συνέβη. Έχω σαφή την πεποίθηση ότι όσο λιγότερο μιλάω και εγώ από την πλευρά μου για τους συναδέλφους μου, αλλά και για την περαιώς ατμόσφαιρα, αυτό είναι απαραίτητο. Θεωρώ, η γνώμη μου είναι ότι υπάρχουν ζητήματα πειθαρχικά. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή είναι η πεποίθηση και όλου του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, πέραν των δικηγόρων που έχουμε, αν θέλετε, και μια άλλη προσέγγιση, οι οποίοι με αγανάκτηση είδαν κάποιους δικηγόρους να αρθρώνουν λόγο με τον τρόπο που τον άρθρωσαν. Αυτό λοιπόν, επιτρέψτε μου να μπορώ να το αντιληφθώ σε ένα άλλο επίπεδο. Έχω λοιπόν σαφή την πεποίθηση, και όχι μόνο εγώ, και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη κινητοποιηθεί αντίστοιχα και στην Ολομέλεια τοποθετηθήκαμε. Υπάρχουν λοιπόν σαφείς ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικών αδικημάτων για ορισμένους συναδέλφους. Εγώ δεν είμαι πειθαρχικό όργανο. Εγώ έχω αρμοδιότητα, αν θέλετε, να ζητήσω, να γνωστοποιήσω συμβάντα στον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Το έχω κάνει ήδη και ως πρόεδρος, αλλά και ως διοικητικό συμβούλιο κατόπιν όσων συζητήθηκαν στην θεσινή τακτική συνεδρίαση, προκειμένου από την πλευρά του το Πειθαρχικό Συμβούλιο να κάνει αυτά πρέπει και θα τα κάνει. Ήδη έχει κινητοποιηθεί και ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Μάλιστα, έχει πειθαρχική έρευνα λοιπόν. Δεν σας άκουσα. Έχουμε έρευνα σε πειθαρχικό τώρα επίπεδο. Το επόμενο βήμα φυσικά είναι η εξέλιξη μιας πειθαρχικής διαδικασίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα εσείς. Ως διοικητικό συμβούλιο τοποθετούμενο για αυτό το ζήτημα εκδώσατε μια έτσι πολύ σαφή ανακοίνωση, ένα ψήφισμα. Το ψήφισμά μας θα το αδικούσαμε αν περιοριζόμασταν μόνο στην πλευρά που έχει να κάνει με την πειθαρχική προσέγγιση κάποιων συμπεριφορών. Υπάρχουν πολλά επίπεδα στο ψήφισμα αυτό, πέραν της σαφούς έκφρασης της θλίψης και της οδύνης μας για την απώλεια των ανθρωπίνων ζώων και της ευχής μας για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματισμένους συμπολίτες μας. Είναι επίσης ξεκάθαρο το μήνυμά μας έτσι ώστε να υπάρχει ταχεία διερεύνηση των συνθηκών από ποινικής απόψεων που συνέβη το τραγικό δυστύχημα, της απόδοσης των ευθυνών όπου και αν αυτές πρέπει να αποδοθούν. Από εκεί και πέρα σας λέω είναι σαφής η σημειολογία του δικηγορικού σώματος όσον αφορά την θέση που διατύπωσε για τον ορισμό ειδικού εφέτη ανακριτή στην υπόθεση, πράγμα με το οποίο ούτως ή άλλως έχει δρομολογηθεί πλέον στην διαδικασία από τον διευθύνοντα την εισαγγελία εφετών, τον κ. Σκαλόπουλο, ο οποίος εποπτεύει την όλη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι σαφού σημειολογίας και μεγάλης ουσιαστικής σημασίας το γεγονός ότι το δικηγορικό σώμα κινείται σε μια κατεύθυνση δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει ένα ξεκάθαρο ρόλο στην ποινική διαδικασία που θα ακολουθήσει. Γιατί όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν τις διαστάσεις, τις θέσεις που έχει δημορφώσει το δικηγορικό σώμα και σε επίπεδο κεντρικό αλλά και σε επίπεδο τοπικό. Όπως αυτή η θέση μας εκφράζεται μέσα από την χθεσινή ανακοίνωση. Για πείτε μας, αν θέλετε, λίγα περισσότερα για αυτή την επιτροπή που, όπως λέτε, συστήθηκε και στην οποία συμμετέχετε και εσείς. Ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος της και από πότε αυτός ο ρόλος ξεκινά? Ο ρόλος της επιτροπής αυτής είναι να αναζητήσει τις δικονομικά πλέον τα στοιχεία εκείνα που θα μας επιτρέψουν να δηλώσουμε να κάνουμε την δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, αυτό που παλιά λέγαμε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής,
Η πρώτη μας συνεδρίαση θα γίνει το απόγευμα διαδικτυακά και είμαστε επιφορτισμένοι. Σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα είμαστε επιφορτισμένοι το γρηγορότερο δυνατό να εισηγηθούμε στην Ολομέλεια. Με ποιον τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί αυτό που η Ολομέλεια αποφάσισε ότι έχει θέσει ως στόχο της στη συγκεκριμένη διαδικασία. Μάλιστα. Θα συνεχιστούν δηλαδή αυτές οι συνεδριάσεις. Μετά από το σήμερα θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσεις. Ναι, όσο χρειαστεί, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια ολοκληρωμένη εισήγηση στην Ολομέλεια των Προέδρων. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, γιατί αυτή είναι και η πεποίθηση και η ανάγκη, αν θέλετε, όλων μας να συμβάλλουμε και άμεσα και ουσιαστικά σε αυτό με το οποίο η Ολομέλεια μας ανέθεσε και το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και αν θέλετε είναι και ένα ιερό καθήκον μας να κινηθούμε με αμεσότητα αλλά και ουσιαστικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη στο έργο σας και στο δικό σας έργο. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.